Έχει πολλά να διδαχθεί ο άνθρωπος από τον πανέμορφο υδάτινο κόσμο των δελφινιών. Η επικοινωνία που χάνεται από τις κοινωνίες είναι βασική αρχή για τα υπέροχα θαλάσσια θηλαστικά. Ερευνητές βρήκαν επιπλέον αποδείξεις ότι τα δελφίνια χρησιμοποιούν ένα μοναδικό τρόπο για να επικοινωνούν. Δεν είναι υπερβολή να υποθεί ότι τα θαλάσσια θηλαστικά έχουν ονόματα και το ένα καλεί το άλλο με έναν συγκεκριμένο ήχο που στη γλώσσα τους είναι το όνομά τους. Για να ερευνήσουν την υποβρύχια επικοινωνία, οι επιστήμονες κατέγραψαν τους ήχους μιας ομάδας ρινοδέλφινων. Στη συνέχεια έστειλαν τους ήχους πίσω στο βυθό με υποβρύχια ηχεία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα δελφίνια ανταποκρίθηκαν μόνο στους δικούς τους ήχους, απαντώντας με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το πείραμα έκανε τους επιστήμονες να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι τα δελφίνια συμπεριφέρονται όπως οι άνθρωποι. Όταν ακούν το όνομά τους, απαντούν. Just a mother and its baby, for example, they depend for 3 years on the mother for milk. And at the same time, they're not living in some particular location. They constantly have to swim with the mother. The mother can't hold the baby. So the potential for getting lost in the sea is very, very high. And this is one of the main reasons why the animals need to have this very efficient communication system. Οι επιστήμονες από καιρό είχαν αποδείξει ότι τα δελφίνια χρησιμοποιούν διακριτικούς ήχους με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι έχουν ονόματα. Αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που τα θηλαστικά ανταποκρίθηκαν σε συγκεκριμένους ήχους ή, αν θέλετε, άκουσαν το όνομά τους.